Γεια σας, ονομάζομαι Φάνος Χριστοφή και εκπροσωπώ την εταιρεία Νίκος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αγγελική και τον Μίλτο για την σημερινή πρόσκληση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα βήματα που ακολουθούμε για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας ως μέσος διαφήμισης και προωθήσης υπηρεσιών. Η εταιρεία Ύπος Τεχνόλογης ασχολείται με την παροχή τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών λογισμικού e-business για τις ανάγκες των επιχειρηματικών της πελατών. Ένα από τα κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι το WISE CMS, όπου είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένων που βοηθά στη δημιουργία και διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων. Το WISE CMS είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου βοηθά στη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και επιτρέπει στους διαχειριστές της ιστοσελίδας να προβαίνουν εύκολα σε αναβαθμίσεις όσον αφορά εικόνες, έγγραφα, νέα, συνδέσεις, βίντεο κλπ. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν απαιτούνται οποιασδήποτε τεχνικές γνώσεις. Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας οργανισμός ή μικρομεσαία εταιρεία η οποία να μην έχει διαδικτυακή παρουσία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει γίνει το νούμερο ένα πηγή πληροφόρησης, άρα ως αποτέλεσμα η ύπαρξη μιας διαδικτυακής παρουσίας είναι αναγκαία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο τρόπος που χτίζεται και προωθείται μια ιστοσελίδα. Πριν δώσω τον λόγο στον συνάδελφο μου, κύριο Μίλτο, όπου θα μας επεξηγήσει τα στάδια που ακολουθούνται για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, τα οποία είναι η έρευνα, το πλάνο, η δημιουργία και η πρόθεση, θα ήθελα να μιλήσω λίγο όσον αφορά τις εμπειρίες μας για την επαφή με τον πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε από την αρχή εύκολα ποιες είναι οι ανάγκες του πελάτη και αυτό το επιτυχάνουμε μέσω μιας διαδικασίας από συγκεκριμένα βήματα όπου παρουσιάζουμε στον πελάτη οι υφιστάμενες εργασίες που έχουμε ολοκληρώσει με απότερο σκοπό να καταλάβει και ο ίδιος τι αποσκοπά η δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Η διαδικασία περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο όπου δίνεται στον πελάτη και αφού το συμπληρώσει, το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας θα είναι σε θέση να δημιουργήσει το προτιμένο παρουσιαστικό όπου θα παρουσιαστεί για να πάρουμε και τα σχετικά σχόλια. Όταν το παρουσιαστικό ολοκληρωθεί, τότε θα πάει στην ομάδα όπου θα δημιουργήσει την ιστοσελίδα και θα φορτώσει και τα περιεχόμενα στο διαδίκτυο. Ακολούθως, το τελικό στάδιο είναι η πρόθεση της ιστοσελίδας στα διάφορα search engines. Ο Μίλτος τώρα θα μας εξηγήσει τη διαδικασία που ακολουθείτε για τη δημιουργία της ιστοσελίδας με περισσότερη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Φάνο. Καλησπέρα σας, είμαι ο Μίλτος Σεργίου και είμαι υπεύθυνος του σχεδιαστικού τμήματος στην Ύπος Τεχνολόγης. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη διαδικασία και τα βήματα που ακολουθούμε για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έχει κατορθώσει να γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η επίδραση του διαδικτύου στην καθημερινότητα των καταναλωτών παρατηρείται από το γεγονός ότι πλέον το διαδίκτυο θεωρείται ως ακόμη ένα διαφημιστικό μέσο. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες επιχειρούν να διαφημίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου γιατί έχουν αντιληφθεί την αξία του. Αποδεδειγμένα, η ιστοσελίδα αποτελεί το οικονομικότερο μέσο διαφήμισης διότι παρέχει προβολή 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο με παγκόσμια προβολή. Ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως η ιστοσελίδα μπορεί να έχει οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι φυσικό άτομο, εταιρεία ή οργανισμός. Προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική ιστοσελίδα, πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσουμε κάποια βήματα που κατά τη γνώμη μας θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο. Αυτά τα βήματα είναι η έρευνα, το πλάνο, η δημιουργία και η υλοποίηση αργότερα και στο τέλος έχουμε την πρόθεση. Σκοπός της έρευνας είναι να μαζέψουμε όσες περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο τι θέλουμε να πετύχει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στο στάδιο της έρευνας θα μελετήσουμε για μερικά είδη ιστοσελίδας που υπάρχουν, τους στόχους τους οποίους θα θέσουμε εμείς για την ιστοσελίδα που θα κάνουμε και στο κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθύνεται. Μερικά είδη ιστοσελίδας είναι η ενημερωτική ιστοσελίδα,
όπου έχει σκοπό να παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Δεν χρειάζεται συχνή ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη και ο όγκος δεδομένων είναι περιορισμένος. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρουσιάζει το προφίλ της εταιρείας, τις υπηρεσίες της, τα έργα της και φυσικά έναν εύκολο τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος να έρθει σε επαφή με την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας. Εκτός από τις ενημερωτικές υπηρεσίες, υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Περιλαμβάνει την αγορά και την πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου. Μερικά παραδείγματα είναι τα πολυφημισμένα Amazon και eBay. Είναι ιστοσελίδες κατά τις οποίες η επιχείρηση έχει εντάξει το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Προχωρώντας, έχουμε την πύλη πληροφοριών, πόρτα στα αγγλικά. Είναι ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν πληροφορίες που ενδιαφέρουν συγκεκριμένο κοινό. Για παράδειγμα, ένας δήμος μπορεί να παρουσιάσει τα νέα του, τις εκδηλώσεις του, τις δραστηριότητες του. Επίσης, σκοπός των πυλών πληροφοριών είναι να μαζεύουν υλικό από διάφορες άλλες σελίδες με σκοπό να ενημερώνει και να πληροφορεί τις θεματολογίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Ακόμα μια κατηγορία είναι οι καταλόγοι εταιριών, τα λεγόμενα directories. Είναι οι ιστολίδες αναζήτησης άλλων εταιριών, οι οποίες είναι χωρισμένες σε κατηγορίες από όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που τον ενδιαφέρει. Όταν έχει καθοριστεί το είδος της ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί, προχωράμε με τη μελέτη του στόχου. Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, μας βοηθούν στο να πάρουμε αποφάσεις που θα επηρεάσουν στο πώς θα σχεδιαστεί η ιστοσελίδα. Μερικοί ρεαλιστικοί στόχοι που μπορούμε να θέσουμε είναι να γίνει μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, να μπορέσει η εταιρεία να προωθήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Αναγνωρίζοντας αυτούς τους στόχους, πλέον γίνεται ξεκάθαρο τι υλικό θα χρειαστεί να μπει σε κάθε σελίδα, την διάταξη των γραφικών και εικονοστοιχείων κατά τον είδος της σελίδας και ποια δομοστοιχεία θα χρησιμοποιήσουμε. Μετά την ανάλυση για το ποιος είναι ο στόχος και το τι θέλουμε να πετύχει στο σελίδα, έχουμε μια πιο ξεκάθαρη ιδέα σε ποιο κοινό θα πρέπει να απευθυνθούμε. Μαζεύοντας όσες περισσότερες πληροφορίες για τους επισκέπτες, θα βοηθήσει στο να έχουμε πιο αποτελεσματική πληροφόρηση, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις τους. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες είναι η ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική περιοχή και η επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει. Τελειώνοντας με την ανάλυση του στοχευμένου κοινού και έχοντας όλες τις πληροφορίες της ερευνάς, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε το πρωτότυπο της ιστοσελίδας. Στο σημείο αυτό θα σχεδιάσουμε την πρόχειρη διάταξη των εικονοστοιχείων. Μερικά από τα πιο βασικά είναι το λογότυπο, το εργαλείο αναζήτησης, πιο κάτω έχουμε το μενού πλοήγησης, τις φωτογραφίες του γκαλερί που θα εναλλάσσονται, το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας και στο τέλος το κλείσιμο της ιστοσελίδας. Έχοντας την τελική έκριση από τον πελάτη όσον αφορά τη χαρτογράφηση της ιστοσελίδας και την τοποθεσία των οργανικών στοιχείων, πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και αργότερα στην υλοποίηση της ιστοσελίδας. Ένας ωραίος σχεδιασμός ιστοσελίδας δένει το περιεχόμενο με την τεχνολογία για να παραδώσει ένα ισχυρό μήνυμα. Το design πρέπει να αντανακλά τις αξίες σας, να δημιουργεί όμορφα συναισθήματα και να αφήνει θετική εντύπωση στον επισκέπτη. Μία σύγχρονη ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από την απλότητα του σχεδιασμού με σκοπό την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης δεν πρέπει να προσανατολίζεται από σχεδιαστικές υπερβολές, αλλά να επικεντρώνεται στην αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών τις οποίες αναζητά. Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας είναι η σωστή επιλογή των χρωμάτων και αρκετές φορές είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπερνείται χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Βάσει ερευνών που έγινα, είναι αποδεδειγμένο ότι το χρώμα έχει θετική ή αρνητική επίδραση στον καθένα από εμάς. Έτσι και σε μια ιστοσελίδα, η σωστή επιλογή των χρωμάτων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της. Επίσης, μια ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιάζεται και να προσαρμόζεται ώστε να είναι φιλική σε πολλαπλές συσκευές όπως σε διάφορα μεγέθη οθονών, tablets και κινητές συσκευές. Εκτός αυτού, πρέπει να κατασκευάζεται έχοντας στο μυαλό να δουλεύει με όλα τα προγράμματα περιήγησης. Επίσης, να είναι φιλική σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που θα βοηθήσει αργότερα στην πρόθεσή της. Έχοντας υπόψη αυτά που προαναφέραμε στον τελικό σχεδιασμό των εικονοστοιχείων της ιστοσελίδας, προχωράμε με τον τελικό σχεδιασμό. Τοποθετείτε το λογότυπο στο πάνω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας και από εδώ θα σας αναγνωρίσει ο επισκέπτης σας. Ένα επαγγελματικό σχεδιασμένο λογότυπο προβάλλει μια πιο καθαρή εικόνα για την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το λογότυπο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το χρωματισμό κατά το μήκος της ιστοσελίδας.
Πιο κάτω τοποθετείται το μενού προήγησης. Είναι ο βασικός οδηγός του επισκεπτή που θα το βοηθήσει στο να προηγηθεί στην ιστοσελίδα. Πρέπει να τοποθετείτε πάντοτε σε ένα εύκολο εύρετο σημείο, έτσι ώστε ο επισκέπτης να το εντοπίζει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Είναι κανόνας σε εισαγωγικά. Το μενού να βρίσκεται πάντοτε στην ίδια θέση και πρέπει να αποτελείται από μικρές σύντομες λέξεις, όπως το δικό μας το παράδειγμα, αρχική επικοινωνία, πελάτες. Ακολούθως, τοποθετείτε τον καλερί. Σε μια μοντέρνα ιστοσελίδα, ασφαλώς δεν θα μπορούσε να αποουσιάζει το κομμάτι που ελκύει την προσοχή του επισκέπτη. Είναι το σημείο το οποίο αποτελείται από μερικές δυναμικές φωτογραφίες, οι οποίες εναλλάσσονται και περιλαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα. Το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στο γραπτό κείμενο και στα πολυμέσα, όπως είναι τα βίντεο, φωτογραφίες, κινούμενα γραφικά. Αυτό που θα κάνει τον επισκέπτη να ξαναεπιστρέψει είναι η ποιότητα του περιεχομένου που του παρέχει η ιστοσελίδα. Ο καλύτερος τρόπος να ξεχωρίσει η ιστοσελίδα από αυτήν τον ανταγωνιστή είναι να του προσφέρει μοναδικό και πρωτότυπο κείμενο. Στο τέλος, το κλείσιμο είναι ο χώρος όπου περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας. Επίσης, μπορούν να τοποθετηθούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στοιχεία επικοινωνίας και ξαναβρίσκουμε σε αρκετές περιπτώσεις τις κατηγορίες του μενού, οι οποίες τοποθετούνται έτσι ώστε να γίνει η ιστοσελίδα ακόμα πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Εδώ βλέπουμε μια ολοκληρωμένη σχεδιαστικά ιστοσελίδα με όλα τα γνωμοστοιχεία τοποθετημένα. Και έχοντας ολοκληρώσει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και την εγγραφή του διαδικτυακού ονόματος, τότε δεν μένει παρά να γίνει η πρόθεση της στο ευρύτερο κοινό. Εκτός από τα κοινά μέσα πρόθεσης όπως η τηλεόραση, το ράδιο, διαφημιστικές πινακίδες κτλ., υπάρχουν και άλλοι πιο σύγχρονοι μεθόδοι πρόθεσης, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτά. Στις μηχανές αναζήτησης, είναι πολύ σημαντικό σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να χρησιμοποιούνται οι λέξεις κλειδιά που έχουν άμεση σχέση με τη θεματολογία μας. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε καλύτερη αρχαιοθέτηση στις μηχανές αναζήτησης με βάση τη θεματολογία της ιστοσελίδας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η επισκεψιμότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα υψηλή. Καταστείται αναγκαία η πρόθεση μιας ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι για παράδειγμα το Facebook, το Twitter και το LinkedIn, λόγω του ότι είναι ακόμα ένας τρόπος αύξησης της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας. Κλείνοντας, τα όσα προαναφέραμε στη σύντομη μας παρουσίαση είναι η δικιά μας προσέγγιση στο πώς να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα που να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μέσο διαφήμισης και προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων. Σας ευχαριστούμε.